Για να πάμε και στον κύριο Θοδωρή Κοτσαντή, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Earth News στο παρελθόν. Στο φιλόξενο αυτό στούντιο. Στο φιλόξενο αυτό στούντιο ακριβώς. Ήταν σε εκπομπή του κυρίου Γιώργου Κουβαρά καλεσμένος ένα βράδυ, από ό,τι θυμάμαι. Εσείς είστε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, έτσι, και απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου, βέβαια, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πείτε μας κάποια παραπάνω πράγματα. Ακριβώς. Είστε πολλά χρόνια οργανωμένο στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πολλά χρόνια στην Κομμουνιστική Νεολαία, στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους υποψήφιους του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ότι είμαστε αγωνιστές στην πρώτη γραμμή στις διεκδικήσεις για τα δικαιώματα της νέας γενιάς και των εργαζόμενων. Πριν από εδώ, ήμουνα στην, όπως και χιλιάδες ακόμα νέοι άνθρωποι, στην μεγάλη ολονύχτια διαμαρτυρία των φοιτητικών συλλόγων στα Απροπήλαια ενάντια στην σφαγή, στη γενοκτονία που γίνεται αυτή τη στιγμή από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ στη Γάζα, με πάνω από 35.000 νεκρούς, εκ των οποίων 15.000 παιδιά. Μιλάμε για αθώα θύματα, για μία εκατόμβη, με την ενεργή δυστυχώς συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, που στηρίζει αυτό το κράτος το κατοχικό στην σφαγή που διεξάγει, και τη στήριξη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσατε τις θέσεις που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θεωρεί κολοσιαίο λάθος να γίνει μια επιχείρηση στη Ράφα, και χαρακτήρισε βέβαια παρόλα αυτά την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Κοιτάξτε, ενώ ο κύριος Ερντογάν μίλασε για αντιστασιακή οργάνωση. Ναι, πάντως ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν μετατραπεί στους καλύτερους συνηγόρους υπεράσπισης αυτού του κατοχικού κράτους, και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δίνουν και πάσα στον κύριο Ερντογάν, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να επικαλείται, μπορεί και να καπηλεύεται τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, ενώ και ο ίδιος είναι κράτος κατοχής και εισβολής στην Κύπρο. Το ερώτημα μάλλον πρέπει να απευθυνθεί στην ίδια την κυβέρνηση. Πώς γίνεται να στηρίζεις μία κατοχή και την ίδια ώρα να αντιδράς σε μία άλλη? Δηλαδή, πώς γίνεται να στηρίζεις την κατοχή εδώ και 75 χρόνια του Παλαιστινιακού κράτους από το Ισραήλ και την ίδια ώρα να μιλάς στο όνομα των Κυπρίων, που υφίστανται και αυτοί μια άλλη κατοχή? Άρα νομίζουμε ότι θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια. Θα τα συζητήσουμε ακριβώς. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται. Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι να δυναμώσει εδώ και τώρα ο αγώνας των λαών όλου του κόσμου, και είναι ελπιδοφόρες οι κινητοποιήσεις, ο ξεσηκωμός των φοιτητών στην Αμερική και στις άλλες χώρες και εδώ στην Ελλάδα ενάντια στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Αλλά για να έρθω τελικά να συμπληρώσω, ο κύριος Κοτσαντής, αυτά που έλεγε πριν, γιατί ήδη είπε τη θέση του σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν. Όχι για όλα, αναφερθήκατε στο θέμα της Γάζας, αλλά υπόθηκαν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, υπόθηκαν και τα θέματα της μειονότητας, της μουσουλμανικής, και το κυπριακό συζητήθηκε, και βέβαια και ό,τι έχει να κάνει με τη μονή της χώρας. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και αυτή η συζήτηση, η συνάντηση. Δηλαδή, μιλάμε για δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, μιλάμε για μεγάλους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ από τη μια μεριά, τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη, για την πρωτοκαθεδρία σε όλο τον πλανήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή μας. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που επιδιώκουν είναι από τη μία την συνοχή, αυτό που λένε, της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, δηλαδή να τραβήξουν την Τουρκία στο Μαντρί, το ευρωανατολικό, απέναντι στην Ρωσία, και από την άλλη να προχωρήσουν σχέδια συνεκμετάλλευσης των υδρογων ανθράκων και άλλων πηγών στο Αιγαίο. Δηλαδή θα έπρεπε να θέλουν την Τουρκία απέναντι? Όχι, όχι. Θέλω μαζί να πω... με τη Ρωσία. Κοιτάξτε, αυτό κάπου καταλήγει. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτή δηλαδή η ανάλυση που θέλει να παζαρέψει με την Τουρκία τους όρους συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και σε αυτό το στρατόπεδο, στο ανταγωνισμό με τη Ρωσία, καταλήγει τελικά να παζαρεύει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ως αντάλλαγμα απέναντι σε αυτή την επιλογή της Τουρκίας. Γι' αυτό και βλέπουμε τους Αμερικάνους να λένε ευρύτερα, να μιλάνε για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, να μην αναγνωρίζουν για παράδειγμα ότι το Αιγαίο είναι ενιαίος υπηρεσιακός χώρος και να μην αναγνωρίζουν σύνορα. Και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Ποιος δεν αναγνωρίζει σύνορα? Το ΝΑΤΟ λέει ότι το Αιγαίο είναι ενιαίος υπηρεσιακός χώρος. Δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Είχαμε ακούσει επίσης τον κύριο Πρωθυπουργό, θυμίζω, πριν από ένα χρόνο, να μιλάει για ανατολικά νησιά. Άρα
Καλά, θέλετε να συζητήσουμε για τον ενιαέριο χώρο και αν είναι στα 12 ή στα 6 ναυτικά μίλια και αν αυτό το αναγνωρίζει η Αμερική. Δεν το αναγνωρίζει. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι, νομίζουμε, ότι και αυτός ο διάλογος είναι ναρκοθετημένος. Το περιεχόμενό του πρέπει να συζητήσουμε. Και το περιεχόμενό του στρέφεται τελικά ενάντια στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Mm-hmm. Οι προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Όσον αφορά την τουρκική μειονότητα, όπως είπε ο κύριος Ερντογάν. Όσον αφορά την διχοτόμηση της Κύπρου. Όσον αφορά τις ναύτεξ στην καρδιά του Αιγαίου, εκθέτουν όλους αυτούς που μιλούσαν και εφησύχαζαν για ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να επαγρυπνεί. Πρέπει να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο μεταναστευτικό, έτσι όπως έχουν κυλήσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο. Κοιτάξτε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τη συμφωνία την κατάπτυστη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, εργαλοποιείται το προσφυγικό από όλες τις κυβερνήσεις. Από όλες τις κυβερνήσεις. Εντάξει, δεν υπάρχουν ροές από την Τουρκία, υπάρχουν ροές από τη Λιβύη και την ίδια ώρα και το προσφυγικό, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα, γίνεται ένα εργαλείο. Εργαλοποιείται δηλαδή ανάμεσα στις σχέσεις των δύο χωρών και αύριο θα επανέλθει μπροστά. Το ζήτημα όμως είναι, ο εγκλωβισμός των προσφύγων στη χώρα μας συνεχίζεται με την κατάπτυση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η πολιτική καταστολής, η πολιτική που έχει μετατρέψει τα νησιά μας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να απαντηθούν και από εκεί και πέρα η Τουρκία προφανώς κάνει. Η αστική τάξη, η άρχουσα τάξη της Τουρκίας, κάνει τους δικούς της υπολογισμούς. Γι' αυτό παζαρεύει με πολλές πλευρές και πρέπει να έχουμε κι εμείς τη δικιά μας επαγρύπνηση. Εσείς δεν στηρίζετε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό του Ζελένσκι? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς σαν ελληνική λύση είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλουμε ειρήνη για τον Έλληνα. Ο Έλληνας δεν είναι πολεμικός λαός, είναι ειρηνικός λαός. Αυτό είναι, είναι ένας λαός. Αλλά ξέρετε ότι η διεθνής πραγματικότητα δεν έχει να κάνει πάντα με. Και τι δουλειά έχουμε εμείς, κυρία Δούκα? Εμείς τι δουλειά έχουμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μπορείτε να μας πείτε? Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τι δουλειά έχει ο Έλληνας? Να πάει να εμπλακεί. Κύριε Πετρουλάκη, καμία. Όμως εδώ, εγώ έχω μία ερώτηση της ελληνικής λύσης 22 Φλεβάρι του 24. Μάλιστα. Που ζητάει η Πυρκάλ να παράγει οβίδες των 155 χιλιοστών, που είναι σε μεγάλη ζήτηση διεθνώς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και επειδή δίνει ποσά η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή πυρομαχικών για την Ουκρανία. Άρα μάλλον δεν μας λέτε όλη την αλήθεια. Μάλλον δηλαδή, εσείς δεν είστε σωστά ενημερωμένος. Ορίστε, η ερώτησή σας. Η ερώτηση, υπογεγραμμένη. Να... Προσέξτε, αυτό ερώτηση... που λέει είναι να παράγουμε όπλα για να στέλνουμε στο Ζελένσκι. Εμείς μάλιστα, δεν λέμε να παράγουμε όπλα για να λέμε στην Ευρωβουλή μαζί με ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Αυτό το οποίο λέει η ελληνική λύση είναι να παράγουμε όπλα για την Ελλάδα. Να ξαναλειτουργήσει, εδώ στην Ελλάδα το εργοστάσιο παραγωγής όπλων. Δεν γίνεται να βγάζουν οι Τούρκοι συνεχώς καινούργια όπλα, δεν γίνεται να βγάζουν όπλα η οποιαδήποτε χώρα και εμείς να έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο είναι κλειστό και να μην δουλεύει τίποτα. Για ποιο λόγο να μην δουλεύει? Για ποιο λόγο να μην φτιάχνουμε δικά μας οπλικά είστε συστήματα? Σαφής, για να τα στέλνουμε στην Ουκρανία, όπως υπογράφει ο βουλευτής σας Βασίλειος Βιλιάρδος. Μισό λεπτό. Αυτά που λέτε, προσέξτε, να λέτε όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι. Δεν λέει να τα στέλνουμε στην Ουκρανία, λέει να ανοίξουν. Να ανοίξει το εργοστάσιο το οποίο παράγει οπλικά συστήματα στην Ελλάδα. Για το οποίο να είναι στέλνει κλειστό. Όπλα και πυρομαχικά στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και συγκεκριμένα λέει ότι για αυτό τον λόγο, για την Ουκρανία, μπορεί να φτάσουν οι χρηματοδοτήσεις ακόμα και τα 80 λοιπόν, εκατομμύρια. Λοιπόν, θέλω αυτό να προχωρήσουμε, λέτε. Θέλω να προχωρήσουμε. Άρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου χρονικά, και η ελληνική λύση. Λάθος κάνετε. Κάνετε λάθος, μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Σας είπα τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Και οι δηλώσεις της Προέδρου αποδεικνύουν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν έγινε για να λυθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά έγινε ακριβώς για να ενταχθεί στη φυλακή του ΝΑΤΟ και η γειτονική μας χώρα. Αυτός ήταν ο στόχος της, αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2, αυτό υπηρέτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς τότε ΑΝΕΛ που την έφεραν. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι οι εξελίξεις εκθέτουν το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι με τη συμφωνία θα λυθούν όλα τα προβλήματα και τη Νέα Δημοκρατία που από τη μία ψάρευε στα θολά νερά του εθνικισμού και από την άλλη έκρυβε τον ατοϊκό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας. Και σήμερα, εφαρμόζοντάς την, εξελίσσεται και μέσα από μια σειρά άλλες ενέργειες σε πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, που είναι και ο νούμερο ένα εμπριστής του πολέμου στα Βαλκάνια,
ο νούμερο ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης και τροφοδότησης των εθνικισμών. Τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να πρωτοστατεί στην ένταξη του Πρωτεκτοράτου του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε, γιατί αυτό που δεν απάντησε ο αγαπητός εδώ συνάδελφος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι σε ποιον τα ελληνικά F-16 περιπολούν στους ουρανούς των Βαλκανίων, στη Βόρεια Μακεδονία, στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο και αλλού. Απέναντι στη Ρωσία, μπλέκοντας τη χώρα μας αυτή τη στιγμή ακόμα πιο βαθιά σε υπερελιστικούς ανταγωνισμούς, μπλέκοντας την με κίνδυνο για τον ίδιο τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους γείτονες λαούς, γιατί μπροστά μας υπάρχει ορατός, ο κίνδυνος γενίκευσης των συγκρούσεων. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, βλέπουμε τι συμβαίνει με τη σφαγή στην Παλαιστίνη.